εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Χριάδος εφανερώθη προσκυνήσεις, του γαρκενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξαση. Ο εν Ιορδάνη που Ιωάννου βαπτιστή είναι καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες του Τιμίου Επουρανίου Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Το εναγείς Πατρός του Τιμών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Ουρανοφάντορος του Μεγάλου και πάντων των Αγίων ελεήσι και σώσει ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη χρονιά. Εύχομαι το 2012 να έγινε μια χρονιά πολύ καλή, υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχή μας επίσης είναι να υπάρχει δουλειά χωρίς εκμετάλλευση. Φέτος λέτε ότι θα έχουμε μια αύξηση ένα 10% στον τουρισμό. Μια αύξηση 10% στον τουρισμό. Παρόλα αυτά δεν μας φτάνει που το επίσημο κράτος δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα. Τώρα έχουμε και τους ξενοδόχους που κατάγγελαν τη συλλογική σύμβαση. Θέλουν να μας αφαιρέσουν όλα τα κεκτημένα δικαιώματα. Ζητούν να καταργηθεί το επίδομα της τουριστικής σχολής. Άρα να καταργηθούν και οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων. Δεν τους αφορά, φαίνεται, η παροχή υπηρεσιών. Να δουλεύουμε δηλαδή με τους δικούς τους όρους και να είμαστε ευχαριστημένοι που έχουμε δουλειά χωρίς να βιβόμαστε. Καλή χρονιά. Και καλή χρονιά εννοώ βέβαια πρώτα απ' όλα υγεία, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και βέβαια το κυριότερο μετά την υγεία, η εργασία. Γιατί η εργασία είναι ένα αγαθό που δεν το χαρίζουν, αλλά είναι ένα αγαθό για να προχωρεί η κοινωνία μπροστά και για να αισθάνονται οι άνθρωποι χρήσιμοι, ότι υπάρχουν για να δημιουργούν. Δυστυχώς βλέπετε ότι αυτή η λέλαπα που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Και αύριο ξεκινάει η πρώτη συνάντηση με τους συνδέσμους των ξενοδόχων. Βλέπετε στον Ομόλαση Θείου μπορεί να μην έχουμε έργα, μπορεί να μην έχουμε υποδομές, μπορεί να μην έχουμε πανεπιστήμια, αλλά έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε τρεις συνδέσμους ξενοδόχων. Ούτε στο Ηράκλειο ούτε σε κανένα άλλο νομό της Κρήτης. Θεωρώ ότι αύριο απ' έξω από τα γραφεία που θα γίνει η συνάντηση, η πρώτη συνάντηση μεταξύ των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των ξενοδόχων, πρέπει να είστε όλοι, τουλάχιστον αυτοί που είστε σήμερα εδώ, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κανένας δεν έχει την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και κανένας δεν έχει τη δύναμη να διαπραγματευτεί οτιδήποτε εάν δεν είστε όλοι μαζί, εάν δεν είστε παρόντες. Εγώ είμαι καινούριος στο συνδικαλισμό, πρώτη φορά βγάζω λόγο, δεν θέλω να κερδίσω τίποτα, απλώς να μεταφέρω τον παλμό από τη δικιά μας μεριά στον πρόεδρο και στο συμβούλιο που θα πάει αύριο, ότι πρέπει να είναι πολύ στεναροί και πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά που ζητάνε. Εμείς με τους ξενοδόχους είμαστε συνέτεροι, συνάδελφοι, αν το έχουν καταλάβει αυτοί. Ζητάν κατάργηση του πενθυμέρου. Πέστε μου πώς θα πείτε Ταμείο Ανεργίας. Πώς θα πείτε. Με 80 ένσημα θα κατεργήσουν και το Ταμείο. Αυτό που είπαν οι προηγούμενοι, συνυπικουρώ και για να μην πάω παραπέρα, είναι η μέρα τέτοια, είπανε πάρα πολύ σωστά πράγματα, συμφωνούμε απόλυτα και πρέπει να το παλέψουν όλοι μαζί.